Για άλλη μια χρονιά μετά τον κορονοϊό βρισκόμαστε στα Σπρόχωμα για να κάνουμε την καθιερωμένη μας αποκρέατη εκδήλωση. Βλέπουμε με μεγάλη χαρά ότι ο κόσμος μας τιμά, έρχεται και αρχίζαμε ήδη να γλεντάμε όλοι μαζί. Το Ασπρόχωμα είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή, είμαστε λίγο διασκορπισμένοι σε διάφορες γειτονιές και αυτές οι εκδηλώσεις μας δίνουν την ευκαιρία να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί και να κάνουμε τις κοινές μας προσπάθειες. Θα γίνουν διάφορα ωραία δρόμενα και το πιο σημαντικό θα παρέψει το παρελθυντικό μας, αλλά και το πιο ωραίο είναι ο σατυρικός λόγος του Βασιλιά Καρνάβαλου, ο οποίος θα σατυρίσει τα γενικότερα θέματα και τα ειδικότερα εδώ της περιοχής. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να γνωρίσουμε την περιοχή και τα προβλήματά της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις γυναίκες του χωριού, οι οποίες μας έφτιαξαν το παραδοσιακό παστό. Το παστό καπνίστηκε από τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα το λιώσαμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Και από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι ακούω τις πρώτες κριτικές, είναι και πάρα πολύ ωραίο. Αυτά, παιδιά, να είμαστε καλά και τον χρόνο. Σήμερα είναι η γιορτή του Λιώσου του Παστού, του Σύλλογου του Ασπροχώματος, Ακοπηλίκο και Δυτικής Παραλίας. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές αποκριές, υγεία και του χρόνου. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, είναι μαζί μας ο κύριος Φάβας, ο Δημάρχος, ο κύριος Σκοπετέας, ο κύριος Μασταγιολόπλος, όλοι οι φίλοι μας καλοί που έχουν και βοηθήσει στη συνεργασία που έχουμε με το σύλλογό μας για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις δηλώσεις που κάνουμε κάθε φορά. Είναι μαζί μας ο Γιάννης ο Μπάκας, με τον σύμβουλος ο Κώστας Θαλασσόπλος, ο κύριος ο Χρονάς, εκ μέρους της αντιπολίτευσης, ο κύριος Μάκαρης, φίλοι μας όλοι παλιοί που τους έχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις και το χαιρόμαστε γι' αυτό, ο κύριος Μπεχράκης. Έχουμε το τοπικό συμβούλιο μαζί μας, τον κύριο Σακά και τα μέλη, τον κύριο Γευθέα, τον κύριο Τσεχριστή και τον κύριο Ζαχαρέλο, από το οικονομικό επιμελητήριο τον Γιάννη τον Μαρινόπλο, από το εμπορικό επιμελητήριο τον εκπρόσωπο τον Παύλο τον Κρέκη, από την πυροσβεστική κύριο Σαφάλης, ο κύριο Νινιός εκπρόσωπος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας, ο κύριο Λαμπρόπλος διευθυντής του Διοκλή, ο κύριο Λιωτήρης από την υπηρεσία Πρασίνου. Έχουμε τη χαρά για άλλη μια χρονιά φέτος να οργανώσουμε αυτή την αποκρέατη εκδήλωση. Βέβαια, είχαμε 2-3 χρόνια σταματήσει, το 2020 έγινε η τελευταία, λόγω των γνωστών προβλημάτων με τον κορονοϊό. Τώρα μπαίνουμε στην κανονικότητα και πιστεύω ότι θα μπορούμε να χαιρόμαστε και να οργανώνουμε όλα αυτά. Η εκδήλωσή μας περιλαμβάνεται σε αποκρέατικες εκδηλώσεις του Δήμου Καλαμάτας, τον οποίο θα ήθελα και να ευχαριστήσω για τη βοήθειά του. Επίσης, να πω και κάτι άλλο, έχουμε μια πολύ καλή ένταξη ο σύλλογός μας σε προγράμματα της περιφέρειας, στα προγράμματα Leader, που μέσα από εκεί θα χρηματοδοτήσουμε και ήδη πιστεύω ότι θα μπει και αυτή η εκδήλωση στις δράσεις για την ανάπτυξη της Υπαίθρου. Ανάμεσα στις δράσεις υπάρχουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που είναι πολύ σημαντικό για να κρατείται ο κόσμος στην Ύπαιθρο. Εμείς στο Ασπρόχωμα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ενώ είναι η μεγαλύτερη κοινότητα της Μεσσηνίας, είναι διασπασμένη σε γειτονιές. Ο μόνος τρόπος να βρεθούμε όλοι μαζί, έχουμε το φαινόμενο να είναι οι κάτοικοι του Καραλιά να μην γνωρίζουν τους κατοίκους του Καλαμίου. Ο μόνος τρόπος να βρεθούμε όλοι μαζί είναι να κάνουμε κάποιες κοινές δράσεις. Όπως πολύ ωραία ήταν, φτιάξαμε κάποια στιγμή την ποδοσφαιρική ομάδα και βρεθήκαμε. Όπως διάφορες άλλες δραστηριότητες, οι οποίες μας δίνουν τη χαρά να βρισκόμαστε και να συνεργαζόμαστε και να γνωρίζουμε καλύτερα ένας τον άλλον. Για αυτή την εκδήλωση έχουμε συνεργαστεί και με τις άλλες γειτονιές. Βλέπω εδώ είναι και η ποδοσφαιρική ομάδα που είχε έρθει από το Καλάμι, από τα Χάνια, οι γυναίκες του χωριού και
όλοι βέβαια όσοι βοήθησαν. Εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι η περιοχή αυτή είναι ζωντανή. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρεμιέρχα, είναι μια περιοχή η οποία έχει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Το Ασπρόχωμα έχει 1.500 μόνιμους κατοίκους και με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ξεπερνάει τις 2.000. Άρα είναι μια περιοχή που πρέπει να έχει δράσεις ευχάριστες, δράσεις δημιουργικές, ανάπτυξη στην περιοχή και όχι βέβαια ανυπογόνες δράσεις που δυστυχώς έχουμε υποδεχτεί. Αυτά βέβαια που σας λέω τώρα τα ξέρουν οι προσεκλημένοι μας, πιστεύω θα τα αναφέρουν στην ομιλία τους, αλλά πάρα πολύ ωραία και με ωραίο τρόπο θα σας τα πει και ο δικός μας ομιλητής, ο δικός μας ο βασιλιάς Καρνάβαλος. Μετά τις προσφωνήσεις θα έχουμε σατυρικό λόγο. Είναι μια καλή ευκαιρία, θα στενοχωρήσουμε και κάποιους, αλλά μια καλή ευκαιρία να πούμε μετά του χωριού μας, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Δεν έχουμε τον ίδιο βέβαια, το Ασπρόχωμα όπως και τον Μπάκιχαμ άλλαξαν βασιλιάδες, είναι νέος βασιλιάς αυτή τη φορά. Λοιπόν, θα τον ακούσουμε. Εγώ νομίζω αρκετά σας είπα. Κύριε Περιφερειάρχα, έχετε το λόγο. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Περιφερειάρχα, είστε και ο παλιός δήμαρχος, οπότε έχετε και τις δύο ιδιότητες. Μαζί μας επίσης είναι ο κύριος Αγγελής, ο πρόεδρος της ΚΑΚ. Τον άφησα για το τέλος γιατί όλοι βοήθησαν, αλλά μας έδωσε το παστό, σχεδόν όλο το παστό και πάρα πολύ κρασί, όλο το κρασί που πίνουμε είναι στη υγεία του Προέδρου. Και επίσης η Φάρις, άφησα αυτούς τους δύο στο τέλος γιατί θα λέει ειδική αναφορά, η Φάρις η οποία μας βοήθησε να οργανώσουμε όλη αυτή την εκδήλωση από τα ηχητικά που έχουμε σήμερα και μιλάμε μέχρι το στολισμό που έγινε δίπλα και όλα αυτά. Κύριε Περιφερειάρχα, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Εγώ θυμάμαι πάντα ότι εξελέγην δήμαρχος και από το Ασπρόχωμα. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα και έχανα, δεν είχαν μπει ακόμα η Βέργα και το Ασπρόχωμα και όταν μπήκαν αυτές οι περιοχές, κατόρθωσα και έγινα δήμαρχος το 2007. Και θεωρώ ότι ανταπόδωσα αυτή την υποστήριξη με μια σειρά από πολύ σημαντικά έργα από το γήπεδο μέχρι το κοινοτικό κατάστημα που θα το ολοκληρώσει με βέβαιος ο δήμαρχος και θυμάμαι με πολύ αγάπη τον φίλο μου τον Ηλία τον Ζαγαρέλο, πρόεδρο εδώ στην περιοχή, τον Χριστόπουλο, τώρα το Σακά μαθαίνω, ακολουθεί το συγκεκριμένο δρόμο και βοηθάει. Θυμάμαι το συγγενή μου τον Γιάννη τον Νίκα, δεν τον έχουμε πια μαζί μας, από τον Αντικάλαμο, τη μεγάλη βοήθεια την οποία είχε προσφέρει στην περιοχή. Το μέλλον ανήκει στο Ασπρόχωμα, είναι κρίμα όλες οι δυτικές περιοχές των ελληνικών πόλεων να αντιμετωπίζουν προβλήματα, δυτική Αθήνα, δυτική Θεσσαλονίκη, εδώ πρέπει να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Με τον Δημήτρη τον Τζίγλη, πέρα το γεγονός ότι είμαστε φίλοι, μας συνδέει μία δράση για το Ασπρόχωμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να τον συγχαρώ διότι είναι η ενοποιός δύναμη των διαφόρων απόψεων και τάσεων και αγωνίζεται πράγματι συνεργαζόμενος με όλους για την πρόοδο του Ασπρογώματος. Δημήτρη, να είσαι καλά και να προσπαθείς, διότι μπορεί ο καθένας να έχει τις δικές του πολιτικές ή ιδεολογικές απόψεις, όμως είναι αυτά τα οποία μας ενώνουν, είναι πολύ περισσότερα. Και θα μου επιτρέψετε να συστήσω στις εκλογές που έρχονται που θα είναι αλλεπάγγελες, χαμηλούς τόνους, συνεργασία, αδελφοσύνη και ο καθένας να ψηφίσει ό,τι νομίζει και εμείς οι οποίοι έχουμε ένα θεσμικό ρόλο να βοηθήσουμε σε αυτή την ηρεμία των Ελλήνων και γενικότερα στην καλή κατάσταση της κοινωνίας. Συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο, καλή Σαρακοστή και ό,τι το καλύτερο για το Ασπρόχωμα, την Καλαμάτα και την Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Ευχαριστούμε κύριε Περιφερειάρχα. Κύριε Δήμαρχε.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Είναι σημαντικό να τηρούμε τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις. Παραδόσεις που αναβιώνουν κάθε χρόνο, που ενώνουν το λαό, που είναι συνυφασμένος με την παράδοση. Αυτό ακριβώς κάνουμε και σήμερα. Μετά από τρία χρόνια δύσκολα, λόγω πανδημίας, είμαστε και πάλι εδώ όλοι για να ανταλλάξουμε απόψεις, να ευχηθούμε, να δούμε το μέλλον με αισιοδοξία. Γιατί είναι σημαντικό ότι η υγειονομική κρίση μας δυσκόλεψε βέβαια, μας δημιούργησε προβλήματα, αλλά δεν μας αποξένωσε. Είμαστε εδώ και ως κοινωνία στηρίζουμε ένα τον άλλον. Συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο για την πολύ πλούσια δράση του. Πραγματικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος εδώ πέρα του Ασπροχώματος παράγει πολύ σπουδαίο έργο. Είναι από τους καλύτερους πολιτιστικούς συλλόγους που έχουμε στο Δήμο μας. Με ουσιαστική προσφορά και με ουσιαστική δράση. Ζητάνε συνεχώς. Και το ότι ζητάνε συνεχώς σημαίνει ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους, Δημήτρη. Και την κάνετε καλά τη δουλειά σας. Συγχαρητήρια σε εσάς. Εμείς εδώ είμαστε ως Δήμος Καλαμάτας να στηρίζουμε πρωτοβουλίες. Ιδέες θέλουμε εμείς και προτάσεις. Και αυτές τις προτάσεις θα τις αγκαλιάζουμε εφόσον τις κρίνουμε θετικά και πιστεύουμε θα είναι προς θετική κατεύθυνση και θα τις αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Προτάσεις λοιπόν και με πολύ μεγάλη αγωνία περιμένουμε τον Βασιλιά Καρνάβαλο να δούμε τι έχει να μας εξομολογηθεί. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να συνεχίζουμε να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Καλές αποκριές και καλή Σαρακοστή. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Μπορεί και να σας στενοχωρήσει λίγο ο Βασιλιάς γιατί θα τα πει λίγο χύμα. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά. Τα ακούσαμε και από τον κύριο Περιφερειάρχη, από τον κύριο Δήμαρχο. Επειδή έχουμε τη χαρά πάντα να είναι και οι εκπρόσωποι των μειοψηφιών του Δήμου μαζί μας σε όλες μας εκδηλώσεις, θα ήθελα είναι μαζί μας ο κύριος Μάκαρης. Ο κύριος Σοφρονάς είναι εδώ, για φύγε. Κύριε Μάκαρη, να πείτε δύο κουβέντες και να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τον σατυρικό λόγο. Κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου, για μια ακόμα φορά να σας πω συγχαρητήρια, γιατί το Ασπρόχωμα οφείλει πολλά σε σένα και στη δράση του Πολιτιστικού Συλλόγου. Όπως ξέρετε, εγώ βρίσκομαι στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου σχεδόν. Δεν έχω χάσει ούτε μία εκδήλωση. Είτε εδώ, είτε στον Άγιο Παντελεήμονα, είτε στο ποτάμι, είμαι εδώ πέρα. Είμαι κοντά στο Ασπρόχωμα και να ξέρετε από όποια θέση και να βρεθώ, θα είμαι πάντα δίπλα στο Ασπρόχωμα. Χρόνια πολλά, εύχομαι καλές απόκριες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Μαρόγι. Ξέρουμε ότι είσαι πάντα μαζί μας. Αντιδήμαρχη, κύριος Μασταγιολόπλος, ο κύριος Σκοπετέας, θέλετε, κύριος Φάβας. Λοιπόν, μπορούμε...